να έχω αυτή την παρέμβαση. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, στις σημερινές συνθήκες έντασης της καπιταλιστικής κρίσης και της αγροτικής επίδεσης του κεφαλαίου στον κόσμο της εργασίας, επιτακτικά προβάλλει και μάλιστα πιο έντονα σήμερα από κάθε άλλη φορά η ανάγκη της ανατροπής του κυρίαρχου συστήματος εξουσίας και η υποδόμηση μιας άλλης κοινωνίας απαλλαγμένης από τα δεινά του καπιταλισμού και την εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ζουν σήμερα τον εφιάλτη και αντικρίζουν το πρόσωπο του πιο βάρβαρου και απάνθρωπου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει κρίσεις, φτώχεια, εξαθλίωση, εκατομμύρια ανέργους. Ενός συστήματος που στερεί στην πλατιά πλειοψηφία βασικά ανθρώπινα αγαθά και δικαιώματα, όπως είναι η υγεία, η πρόνοια, η δημόσια εκπαίδευση, το δικαίωμα στη στέγη, το φαγητό ακόμα, το δικαίωμα στη ζωή. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιάζουν και επιταχύνουν την ομοτέλεια της κοινωνικής αλλαγής, επιτακτικά προβάλλει σήμερα η ανάγκη μιας άλλης πολιτικής παρέμβασης στην κοινωνία. Μιας παρέμβασης που ανοιχτά και θα θέτει στους εργαζόμενους και το λαό το ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα δίλημα: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Επιτακτικά προβάλλει, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η ανάγκη συγκρότησης του επαναστατικού υποκείμενου που είναι προϋπόθεση και η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, αλλά και για τον κοινωνικό ανασχηματισμό, την επαναστατική αλλαγή και κυριαρχία των δυνάμεων της εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, η συζήτηση που άνοιξε το νέο αριστερό ρεύμα για το επαναστατικό υποκείμενο και το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης είναι και θετική και αναγκαία. Δεν είναι μπάλα στην εξέδρα. Είναι μια συζήτηση που μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην αναζωογόνηση του διαλόγου για τη συγκρότηση του επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης, να συμβάλλει στο πόλιασμα του κινήματος μέσα από το καμίνι της τάξης πάλης με τις κομμουνιστικές ιδέες και την επαναστατική στρατηγική. Είναι σύντροφη η φωτιά που πρέπει να συντηρήσουμε στην καταιγίδα και να τη δυναμώσουμε για να μην σβήσει από τους δυνατούς αέριδες. Είναι το χρέος που πηγάζει από την πίστη στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Σε αυτά τα πλαίσια θέλω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις, παραδοχές, αλλά και προβληματισμούς. Ένα. Η οργανωμένη κομμουνιστική πρωτοπορία έχει ενστερνιστεί την ιδεολογία της εργατικής τάξης και την ιστορική της αποστολή, που είναι η ανατροπή της κυρίαρχης αστικής τάξης, της επαναστατικής κατάληψης και επιβολής από την ίδια την εργατική τάξη της δικής της εξουσίας, της μόνης δηλαδή εξουσίας που θα απελευθερώσει την ίδια την εργατική τάξη αλλά και όλα τα άλλα στρώματα και τάξεις της κοινωνίας. Η ταξική συνείδηση στην εργατική τάξη, η συνειδητοποίηση δηλαδή του ιστορικού της ρόλου, έρχεται από τα έξω, από το επαναστατικό κόμμα της, που έχει κατακτήσει την επαναστατική θεωρία, έχει επαναστατική στρατηγική και τακτική. Η ταξική συνείδηση της εργατικής τάξης ατσαλώνεται μέσα στην διαδικασία της ταξικής πάλης. 2. Η ανάγκη συγκρότησης του επαναστατικού υποκείμενου σε κόμμα έρχεται να καλύψει την απουσία επαναστατικού κομμουνιστικού κόμματος. Δεν συμπληρώνει δηλαδή απλά ένα ΠΑΣ, αλλά έρχεται να καλύψει ένα βασικό πολιτικό κενό και χώρο. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν οριοθετείται στο πολιτικό χάρτη ως κάτι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αλλά κατά τη γνώμη μου ως η μοναδική πολιτική έκφραση της εργατικής τάξης. Προκύπτει δηλαδή συντροφή, ανάγκη να ξεκαθαριστεί, χωρίς να κοιτάμε άλλο και να πετάμε εμείς τώρα την μπάλα στην εξέδρα, του κατά πόσο και το γιατί
Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΚΚΕ, δεν είναι το πρωτατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Και ότι σε αυτόν τον πολιτικό κενό χώρο, αυτόν μάλλον τον πολιτικό κενό χώρο, θα πρέπει να καλύψει το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης ως εκφραστής της εργατικής τάξης. Αυτό σηματοδοτεί βέβαια διαφοροποίηση και στην τακτική και ανοίγει παράλληλα μια σειρά άλλα ζητήματα που συνδέουν την επαναστατική θεωρία και αφορούν το ενιαίο στο χαρακτήρα της εργατικής τάξης. Και σημειώστε το, σαν παρατήρηση το ενιαίο. Τρία. Απαραίτητο στοιχείο στη συγκρότηση, κατά τη γνώμη μου, του επαναστατικού υποκείμενου είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε παραπάνω. Η διακηρυγμένη θέση δηλαδή, που έχει να κάνει με την ενότητα της εργατικής τάξης, τον ενιαίο χαρακτήρα της, ανεξάρτητα από τις όποιες διαστρωματώσεις της και κατά συνέπεια το ενιαίο και μόνο στην πολιτική έκφραση, στην πολιτική της έκφραση. Η θέση σύντροφη για το ενιαίο της εργατικής τάξης σηματοδοτεί και την τακτική του επαναστατικού κόμματος σε μια συνεχή πάλι για την ενότητα της εργατικής τάξης, που είναι σημαντικό και κυρίαρχο ζήτημα, και εκφράζεται με τις ενιαίες μορφές και δομές της συνδικαλιστικής της οργάνωσης. Τέσσερα. Εκ των πραγμάτων, η παραδοχή του ενιαίου χαρακτήρα σύντροφη της εργατικής τάξης, η μία και μόνη πολιτική της έκφραση, ανοίγει το ζήτημα για το ρόλο της πρωτοπορίας στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού, για την πολυκομματικότητα στη σοσιαλιστική κοινωνία και πολλά άλλα ζητήματα που έτσι κι αλλιώς θα καλεστούμε να απαντήσουμε και να τεκμηριώσουμε θεωρητικά μέσα από έναν καλό πιστοσυντροπικό διάλογο, μέσα από συλλογικές διαδικασίες και όχι σαν ζήτημα και υπόθεση κάποιων πεφωτισμένων ειδικών. Πέντε. Σημαντικό στοιχείο στη συγκρότηση του επαναστατικού κόμματος σύντροφη είναι η στρατηγική και η τακτική. Επαναστατική τακτική είναι μόνο η τακτική που υπηρετεί το στρατηγικό στόχο και σωστά οι θέσεις του συνεδρίου του ΝΑΕΠ. Κάπου το λένε, αν θυμάμαι καλά, στο 56-57, ότι η στρατηγική είναι το τιμόνι και η τακτική είναι στις ταχύτητες. Η ανάγκη των συμμαχιών και των μετόπων στο επαναστατικό κόμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για να φτάσουμε στο στόχο. Το μεταβατικό πρόγραμμα συνδέεται με το στρατηγικό στόχο μέσα από μια ενιαία διαλεκτική σχέση και επαναστατική διαδικασία. Δεν είναι λάστιχο που ανάλογα την περίπτωση απλώνει ή μαζεύει. Πολύ περισσότερο δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η υλοποίηση του μεταβατικού προγράμματος θα είναι αποτέλεσμα της πάλης του εργατικού και λαϊκού κινήματος, της επιβολής του δηλαδή από τα κάτω. Η μετουσίωση σύντροφη των αθόρμητων ξεσπασμάτων της λαϊκής αγανάκτησης σε οργανωμένη και στοχευμένη κινηματική διαδικασία και παρέμβαση πάνω στους άξονες του μεταβατικού προγράμματος θα είναι, κατά τη γνώμη μου, και το επόμενο διάστημα ένα από τα επίδικα που θα δοκιμάζει και τη δυνατότητα ακόμα και του συγκροτημένου επαναστατικού υποκείμενου να αποκράζεται, να παρεμβαίνει, να οργανώνει και να καθοδηγεί. Να συνδέει το μερικό με το γενικό, να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και όχι ο παρακολουθητής που διαχέεται μέσα στις μάζες, θεοποιεί και τέτοιοι υποτάσσεται στο θόρυβο. 6. Αναμφισβήτητα, η συγκρότηση του επαναστατικού υποκείμενου θα συμβάλλει σε μια άλλη αριστερά της νίκης και της ανατροπής. Θα απαντήσει με άλλους όρους στον κυβερνητισμό, τη συνδιακριστική αντίληψη και την εσωμάτωση στο ζήτημα της εξουσίας και των μετόπων. Το οργανωμένο επαναστατικό υποκείμενο δεν διαχέεται μέσα, κατά τη γνώμη μου, σε θολές παναριστερές καταστάσεις. Με βασικούς όρους εφοδιάζει με την επαναστατική θεωρία και στρατηγική και τακτική το εργατικό και λαϊκό κίνημα, επιδρώντας και συμβάλλοντας έτσι για μια άλλη αριστερά. Μην αγνοήσουμε, συντροφή, ότι η έλλειψη μαζικού οργανωμένου επαναστατικού υποκείμενου άφησε ιστορικά και αφήνει και σήμερα πεδίο κυριαρχίας
του ρεφορμισμού στο εσωτερικό της ενεργειακής τάξης. Μην αγνοήσουμε ότι με λογικές κυβερνητισμού, αναζητήσεων του άλλου δρόμου, του δίθεν σοσιαλισμού με το ανθρώπινο πρόσωπο, του πολυκομματισμού στο σοσιαλισμό, της παναριστεράς, οδηγήθηκαν ιστορικά κομμουνιστικά κόμματα στη συρρήκνωση και τη διάλυση, αφήνοντας το εργατικό κίνημα χωρίς ιδεολογική καθοδήγηση και σε αδυναμία να αντιμετωπίσει την αστική επίθεση και την ταξική πάλι να σημειώνει υποχώρηση. 7. Κομικό σημείο συντροφή στο διάλογο για τη συγκρότηση του επαναστατικού υποκείμενου είναι οι θέσεις και οι αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του. Χρειάζεται να επαναβεβαιώνεται κατά τη γνώμη μου ότι α. Το επαναστατικό υποκείμενο συγκροτείται στη βάση των αρχών του επαναστατικού μαρξισμού, στις θεωρητικές επεξεργασίες των Μάρξ Έγγελς και στις λενινιστικές αρχές. Β. Στο σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επαναστατικής αλλαγής, θέση που απορρέει από την εκτίμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών προϋποθέσεων της ελληνικής πραγματικότητας και της κύριας αντίθεσης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Το μεταβατικό πρόγραμμα της αντικαπιταλιστικής ανατροπής αποτελεί τακτικό στόχο που συνδέεται με το στρατηγικό στόχο από του επαναστατικού κόμματος μέσα από εκείνη την διαλεκτική σχέση που λέγαμε προηγούμενα της ενιαίας επαναστατικής διαδικασίας. Γάμα. Το πέρασμα της εξουσίας στην εργατική τάξη και η επιβολή της δικής της εξουσίας, αυτό που κατά τη γνώμη μου η κλασική ονόμασαν δικτατορία του προλεταριάτου, θα οδηγήσει στην κατάρρευση των τάξεων και στην κομμουνιστική απελευθέρωση της κοινωνίας. Δέλτα, ο προλεταριακός δεθνισμός. Έψιλον, το κόμμα νέου τύπου συντροφή. Κόμμα πλατή, μαζικό, αλλά και ταυτόχρονα βαθιά επαναστατικό, με βασικά χαρακτηριστικά στη συγκρότηση και λειτουργία του την ελληνιστική τομή που είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός ως κορυφαία διαδικασία εσωτερικής δημοκρατίας και λήψης των αποφάσεων, η μονολυντικότητα ως αναγκαίο στοιχείο στην υλοποίηση των αποφάσεων, στην κοινή ενιαία δράση και την προς τα έξω εμφάνιση και παρουσία, η κατοχύρωση της διαφορετικής άποψης που συζητιέται ελεύθερα και ζυμώνεται σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, στην πάλι ενάντια στην κάθε μορφή ομαλοποίηση, φραξιονισμό και τέλεια ελιτισμό, στη συλλογική επεξεργασία και παραγωγή πολιτικής. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να ομολογηθεί από κάθε καλό προαίρετο ότι οι βασικές θέσεις για το επαναστατικό υποκείμενο και το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, όπως αυτές διατυπώνονται στα προσυνεδριακά υλικά του 3ου συνεδρίου του ΝΑΡ, στο σχετικό κεφάλαιο, δύσκολα μπορούν να βρουν αρνητές στα βασικά του σημεία. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της συμβολής του ΝΑΡ και πρέπει να το αναγνωριστεί. Η συζήτηση για το επαναστατικό υποκείμενο, όπως σήμερα, όπως σημείωσα και στην αρχή αυτής της τοποθέτησης, δεν είναι πάρα στην εξέδρα. Δεν είναι δρόμος διαφυγής από το σήμερα και τα προβλήματα των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, πιστεύω, κάθε προσπάθεια αποφυγής αυτής της πάντα ιδιαίτερα και σήμερα, όπως και σήμερα, επίκαιρης συζήτησης, είναι υποβάθμιση της αντικειμενικής ανάγκης του χρέους του καθήκοντος των επαναστατών μαρξιστών. Για τον λόγο αυτό, ο διάλογος για τη συγκρότηση του επαναστατικού κόμματος πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είναι σε κανενός την πρόθεση να σηκωθεί άλλη μια σημαία, αλλά και μέσα από το διάλογο αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο κομμουνιστικό κίνημα που θα θέσει στην εργατική τάξη και το λαό το ζήτημα της κομμουνιστικής προεκλογικής με όρους του σήμερα και που στο διάβα του, στο δρόμο για τη συγκρότηση του επαναστατικού φορέα, θα καταφέρει να συνενώσει τους επαναστάτες κομμουνιστές. Αυτό το νέο κομμουνιστικό κίνημα θα μελετήσει και θα διεξεργαστεί συλλογικά όλα τα ζητήματα σε διαλεκτική σχέση με τους αγώνες που αναπτύσσονται στο σήμερα και την πάλι για την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Πρέπει να απαντηθεί συντροφή και να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα. Να απαντήσουμε ακόμα γιατί χάθηκε η επανάστασή μας.
Δεν είναι ο οπαδός του χρονικού προσδιορισμού για το τι φταίει. Υπάρχει διαλεκτική σχέση σε όλη την πορεία του παγκόσμιου εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. Δεν είναι μια χρονική στιγμή. Δεν είναι κάποια φαντάσματα που μια ωραία πορεία κατέλαβαν έτσι με αντεπανάσταση τα κομμουνιστικά κόμματα και αλλίωσαν έτσι τον επαναστατικό τους χαρακτήρα. Αυτό είναι απλοποίηση. Το πρόβλημα έχει βαθύτερες αιτίες. Είναι σίγουρα και τα λάθη, αλλά το κυρίαρχο κατά την γνώμη μου σχετίζεται με το πόσο συλλογικό είναι το επαναστατικό κόμμα και πόσο συμμετοχική είναι η εργατική δημοκρατία. Χρειάζεται παραπέρα από τους όμως μελέτη και συλλογική επεξεργασία. Χρειάζεται άνοιγμα όλων των ζητημάτων. Αγαπητοί σύντροφοι, πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 96 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Την κόκκινη επανάσταση που συντάραξε τον κόσμο και έδωσε ελπίδα στην παγκόσμια εργατική τάξη και τους λαούς. Χρέος μας είναι, τιμώντας τον κόκκινο Οκτώβριο, να ανοίξουμε το ζήτημα της κομμουνιστικής προοπτικής. Από καρδιάς, τις καλύτερες ευχές μου για την επιτυχία του 3ου συνεδρίου σας.